Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην συσπήρωση για αυτή την πρόσκληση. Γενικά πάντα όποτε ακούω ότι θα είναι ένα τόσο μεγάλο πάνελ με τόσο σημαντικούς συναδέλφους και θα γίνει αλφαβητικά η σειρά, καταλαβαίνω ότι δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα στο Χατζη Στεφάνου να πει και ευτυχώς είμαι διπλά χαρούμενος όταν είναι και ο Ψαράσης σε αυτά τα πάνελ. Είναι τελευταίο. Λοιπόν, θα πετσοκόψω λίγο από τα δικά μου και ελπίζω τα κενά να μην καταστρέψουν τελείως μια λογική έτσι πρόχειρη που είχα στήσει. Τις τελευταίες μέρες, ετοιμάζοντας ένα αφιέρωμα για τα 45 χρόνια από το Μάη του 68, έπεσα πάρα πολλές φορές πάνω σε αυτό που λέμε τα μεγάλα ρεπορτάζ της δεκαετίας του 60 και του 70. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες ή εβδομάδες την επέτειο από τη σφαγή στο Mai Lai στο Βιετνάμ, για την οποία τότε γράφτηκαν τις πρώτες ημέρες διθυραμβικά σχόλια για τους Αμερικανούς στρατιώτες. Να θυμίσω σε όσους δεν ξέρουν την ιστορία, στρατιώτες που έκαιγαν ζωντανούς αμάχους, τους βίαζαν, τους πετσόκοβαν και διάφορα άλλα. Ο τύπος όμως έλεγε ότι κατάφεραν να σκοτώσουν 120 κομμουνιστές και χρειάστηκε να έρθει ο Σίμουρ Χέρς, ένας μεγάλος ερευνητής, δημοσιογράφος του 20ου και του 21ου αιώνα, για να αποκαλύψει την πραγματικότητα. Μπόρεσε να το κάνει όμως γιατί είχε από πίσω του σε αυτή την αποκάλυψη και ένα Associated Press που στήριξε όλη του την έρευνα. Αργότερα έπεσα πάνω στα περίφημα Pentagon Papers, τα έγγραφα του Πενταγώνου, που ήταν η μεγάλη αποκάλυψη των αρχών της δεκαετίας του 70 για το βρώμικο χαρακτήρα του πολέμου στο Βιετνάμ. Εκεί είχαμε έναν μη δημοσιογράφο που συνέλεξε τα στοιχεία, τον Ντάνιελ Έλσμπεργκ, αλλά και πάλι έφτασαν στο ευρύ κοινό μέσα από τους New York Times, που άρχισαν τη δημοσίευση και τη διαλογή αυτών των στοιχείων. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα κάποιοι θέλησαν να πούν ότι αυτά τα μεγάλα ρεπορτάζ, αυτή η μεγάλη ερευνητική δημοσιογραφία φτάνει στο τέλος με πρωτοβουλίες όπως το Wikileaks, το οποίο δημιουργεί μια καινούργια σχέση πλέον με το αναγνωστικό κοινό, τους δίνει την πρώτη ύλη και τους αφήνει να βγάλουν μόνοι τα συμπεράσματα. Και σε αυτό θέλω να διαφωνήσω με κάτι που υπόθηκε νωρίτερα, ότι κάνει αποκαλύψεις το Wikileaks. Δεν είναι αποκαλύψεις, είναι μια πλατφόρμα παροχής πρωτογενούς υλικού. Οι αποκαλύψεις και ό,τι μάθαμε από το Wikileaks έγιναν από το Spiegel, έγιναν από το Guardian, έγιναν από μεγάλες εφημερίδες και πάλι από δημοσιογράφους, δηλαδή, που είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν, να είχαν χρόνο να διαθέσουν, γιατί πληρώνονταν γι' αυτό, για να μπορέσουν να διαβάσουν τα δεκάδες χιλιάδες έγγραφα μέσα στα οποία υπήρχαν αυτά τα μικρά διαμάντια που όλοι μάθαμε. Όπως θα έχετε καταλάβει, ενώ εγώ τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σε αυτό που λέμε μικρά και λεγόμενα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να είναι αναγκαστικά επιλογή μου, σε αυτή την ομιλία θέλω να υποστηρίξω τα μεγάλα και σίγουρα. Θέλω να μιλήσω για την ανάγκη ύπαρξης μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, που μόνο αυτοί μπορούν να φέρουν σε πέρας τα μεγάλα ρεπορτάζ. Να ξαναέρθω όμως, φέρνοντας στην ελληνική πραγματικότητα τη συζήτηση, να ξαναέρθω στην κουβέντα περί δημοσιογραφίας των πολιτών και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Είχαμε πολύ δυνατά παραδείγματα στην Ελλάδα, ιδίως μετά το 2008 και το Δεκέμβρη του 2008, που για μένα είναι ένας σταθμός στη δημοσιογραφία των πολιτών και στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είδαμε τότε το IndyMedia να κάνει μια δουλειά πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα την ημέρα της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, στείνοντας ένα μηχανισμό ο οποίος όχι μόνο ταχύτερα από όλα τα μέσα ενημέρωσης έφερε την πληροφορία, αλλά είχε από πίσω και έναν ολόκληρο μηχανισμό αυτοδιόρθωσης κάθε πληροφορίας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ό,τι ξέφευγε, ό,τι δεν ήταν αληθινό, διαψεύδονταν από τους ίδιους τους δημοσιογράφους πολίτες που ολοκλήρωναν το ρεπορτάζ. Είδαμε αργότερα στην περίφημη πορεία της 5ης Μαΐου με το τραγικό περιστατικό στη Μαρφίν, μέσα από το YouTube να βγαίνει ο προπυλακισμός ουσιαστικά του Βγενόπουλου, ένα θέμα το οποίο δεν έπαιξε από κανένα
μέσο ενημέρωσης, αλλά το είδαν πιστεύω εκατομμύρια άνθρωποι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ίσως να μην είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες που βγήκαν τότε στο YouTube και αυτές οι εικόνες ίσως ψαλίδισαν σε ένα βαθμό και τα όνειρα πολιτικοποίησης του συγκεκριμένου επιχειρηματία και γλιτώσαμε προς το παρόν τουλάχιστον από έναν μπερλουσκονισμό στην Ελλάδα και είχαμε την ευτυχία να ζήσουμε όχι μια μηντιακή δικτατορία αλλά μια τεχνοκρατική δικτατορία με τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή λοιπόν από ανθρώπους που δεν δήλωναν ως επάγγελμα δημοσιογράφοι πολύ ισχυρή πόλη ενημέρωσης. Μπορούμε να αναφέρουμε το Jungle Report, παραδείγματος χάρη, που έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές στο να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της άκρας δεξιάς, της φασίζουσας δεξιάς και του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Μπορούμε να αναφερθούμε στον περίφημο γερογκρινιάρη του Twitter, ο οποίος πρώτος έφερε ουσιαστικά στο προσκήνιο όλη αυτή τη δικτύωση προπαγάνδα της κυβέρνησης με την ομάδα αλήθειας, με το πώς έστεινε τα δίκτυά του ο Άδωνης Γεωργιάδης και το πώς υπήρχαν ομόκεντροι κύκλοι παραπληροφόρησης στο Twitter και στο Facebook. Μπορούμε να αναφερθούμε, αναφέρθηκε ήδη, έγινε αναφορά στο ύποπτο Μούση, το οποίο να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε και μια πολύ μεγάλη εκστρατεία εναντίον της εκπομπής του Γιώργου Τράγκα που φιλοξένησε τη Χρυσή Αυγή και έκανε κάτι πάλι πρωτοφανές για τα ελληνικά μηντιακά δεδομένα, ξεκινώντας ένα μποϊκοτάζ και μια επίθεση στις εταιρείες που διαφημίζονταν σε αυτή την εκπομπή και ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση που οι εταιρείες όχι μόνο αναγκάστηκαν να απαντήσουν γραπτώς, αλλά η ΑΒ Βασιλόπουλος είπε ότι δεν θα ξαναδιαφημιστεί. Κιόλας. Να μιλήσουμε για το Γαλαξιάρχη που ανάμεσα σε πολλά άλλα κάνει και εξαιρετικές κριτικές σε τέτοιου είδους πάνελ στη συνέχεια και βλέπουμε αν τα πήγαμε καλά και σε πολλούς ακόμη. Εγώ όμως επιμένω ότι στην ερευνητική δημοσιογραφία αυτό που λένε πιο άνετα οι Αγγλοσάξονες, το μέγεθος μετράει. Και μετράει για πάρα πολλούς λόγους που θα προσπαθήσω σύντομα να εξηγήσω. Το ένα υπόθηκε είναι ότι οι εργατοώρες που χρειάζεται η ερευνητική δημοσιογραφία είναι ένα πολύ ακριβό εργαλείο, είναι ένα πολύ ακριβό χόμπι, όπως θέλετε πείτε το, που πρέπει να πληρώνεται ένας άνθρωπος για να δουλεύει ενδεχομένως ένα θέμα 2 και 3 μήνες. Τα ρεπορτάζ που βγάζει τα τελευταία χρόνια ο Σίμουρ Χέρς είναι ένα ρεπορτάζ ανά 4 μήνες που κάποια έντυπα αναλαμβάνουν να τον συντηρήσουν και να του πληρώσουν ταξίδια σε όλο τον κόσμο για να μπορεί να φέρει ένα και μόνο ρεπορτάζ. Είναι ο εξοπλισμός, ας μην ξεχνάμε ότι οι φωτογραφίες με τις οποίες αποτυπώθηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο όλων ο Δεκέμβρης του 2008 δεν βγήκαν από κινητά τηλέφωνα, δεν βγήκαν από δημοσιογράφους πολίτες, βγήκαν από κάποιους φωτορεπόρτερ που έπαιζαν κάθε μέρα τη ζωή τους και κουβαλούσαν πάνω τους και έναν εξοπλισμό που κυμαίνεται από 8 έως 15.000 ευρώ σε κάμερες ανάλογα με τους φακούς που έχουν. Ο Τσιρόνης που έβγαλε την περίφημη φωτογραφία με το όπλο κυκλοφορεί, άμα τον δείτε πώς κυκλοφορεί με τις κάμερες, θα καταλάβετε το κόστος της δουλειάς τους πέρα από τον κίνδυνο και ό,τι άλλο περιέχει. Υπάρχουν όμως και οι οικονομίες κλίμακας, τις οποίες μόνο ένα μεγάλο μαγαζί μπορεί να δώσει. Και μπορώ να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από την εμπειρία μου από το BBC, όπου όταν κάναμε μία έρευνα, είχαμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να πάρουμε κάποιον κύριο, μια ολόκληρη ομάδα ουσιαστικά, σε έναν άλλο όροφο που μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε από το πώς προφέρεται ένα χωριό στο Νότιο Αφγανιστάν, για να το έχουμε σωστά και να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνία, μέχρι να μας βρει το τηλέφωνο του Hobsbawm, γιατί θέλαμε να έχουμε μία δήλωσή του την επόμενη ώρα. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε πως μόνο ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να το κάνει και πόσες ώρες δουλειάς έσωσαν σε εμάς για να μπορούμε να αφιερωθούμε μόνο στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν οι αποστολές, υπάρχουν 1000 άλλα, όσοι είστε δημοσιογράφοι τα ξέρετε πολύ καλά. Μόνο ως παράδειγμα για αποστολές να πω ότι όταν εμένα με έστειλαν πριν ξεσπάσει η κρίση στην Ιρλανδία, μια μεγάλη εφημερίδα,
μπορούσα επιστρέφοντας να προβλέψω σχεδόν βδομάδα με την βδομάδα πώς θα εξελιχθεί η προπαγάνδα της κυβέρνησης αλλά και των μέσων ενημέρωσης, γιατί τα είχαν δοκιμάσει και τα είχα δει μπροστά μου. Παρεμπιπτόντως, εκείνο το θέμα δεν έπαιξε ποτέ. Αλλά εγώ γύρισα τουλάχιστον με την εμπειρία και μπόρεσα να το περάσω σε άλλα μέσα. Υπάρχει όμως πέρα από όλα αυτά και το θέμα της προστασίας του δημοσιογράφου. Εξήγησε ο Κώστας τι σημαίνει ερευνητικό ρεπορτάζ σε χώρες όπως η Κολομβία ή η Ελλάδα, που πλέον αρχίζει η μία να θυμίζει πάρα πολύ την άλλη, τι μπορεί να σημαίνει για την προσωπική σου ασφάλεια. Αντίστοιχα παραδείγματα είχαμε και στο Unfollow με τον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο όταν έκανε το ρεπορτάζ για το λαθρεμπόριο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο κύριος Μελισανίδης, που γνωρίζετε ενδεχομένως ότι αφού κυκλοφόρησε το περιοδικό, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στο οποίο του έλεγε ότι θα σκοτώσει τον ίδιο, την οικογένειά του και όποιον βρίσκεται σε μια ακτίνα γύρω του. Ένα τηλεφώνημα στο οποίο αυτός που το έκανε δήλωσε ότι είναι ο ίδιος ο Μελισανίδης και μπορέσαμε από το περιοδικό να διαπιστώσουμε ότι έγινε το τηλεφώνημα από τα γραφεία της εταιρείας. Και ίσως ακόμη σημαντικότερο ήταν ότι λίγες ημέρες αργότερα μας πήρε τηλέφωνο ένας σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού για να μας ζητήσει, ο κύριος Κρανιδιώτης. Το έκανε βέβαια με την ιδιότητα του δικηγόρου του Μελισανίδη, αλλά γνωρίζουμε όλοι από το τυπικό της διαδικασίας ότι θα μπορούσε να πάρει κάποιος άλλος τηλέφωνο και δεν ήταν υποχρεωμένος ο κύριος Κρανιδιώτης, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, να πάρει και να μας πει κατεβάστε μία ανάρτηση που είχαμε κάνει. Και εδώ θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ στάθηκε σε αυτά τα θέματα και τα ανέδειξε τη στιγμή που αποσιωπούνταν από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Και ο Κώστας και το Unfollow και το Hot Dog και το Unfollow μπορούσαν να κάνουν τέτοιου είδους ερευνητική δημοσιογραφία, πρώτον γιατί είχαν μια αναγνωρισιμότητα από το παρελθόν έχοντας εργαστεί σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης και κυρίως γιατί μετά κατάφεραν, ακολουθώντας ο καθένας διαφορετικούς δρόμους, να κινητοποιήσουν μεγάλα ξένα ενημέρωσης, τα οποία λειτουργήσαν ως ασπίδα προστασίας σε αυτές τις απειλές. Γνωρίζουμε όλοι τη διάσταση που έλαβε το θέμα της λίστας Λαγκάρτ και πώς λειτουργήσε αυτό ως ασπίδα προστασίας. Εμείς αντίστοιχα στο Unfollow επικοινωνήσαμε με συναδέλφους του Al Jazeera, στο Nation, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρθηκαν, έκαναν ρεπορτάζ και αυτό αποτέλεσε την πρώτη προστασία σε ένα θέμα που δεν έπαιζε πουθενά και από κανένα από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Αν όμως υπάρχει κίνδυνος για επαγγελματίες δημοσιογράφους με ένα όνομα στην πιάτσα, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει πρώτον σε νεαρότερους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν το ίδιο και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι δημοσιογράφοι κατ' επάγγελμα αλλά έχουν κάποια πληροφορία να βγάλουν παρά έξω. Να θυμίσουμε τον Πιτσιρίκο που αυτές τις μέρες δέχεται επίθεση. Δεν δηλώνει ο ίδιος ότι κάνει δημοσιογραφική δουλειά αλλά κάνει σοβαρή κατά τη γνώμη μου σχολιαστική δουλειά και βρίσκεται αντιμέτωπος με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Μουρούτη. Να πούμε για το Jungle Report ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με τον Βαρδινογιάννη. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται και εδώ έχουμε ίσως κάποιες οντότητες που έχουν και μια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν από πάνω από 20.000 followers που λέμε ο καθένας και μπορούν να κοινοποιήσουν τα προβλήματά τους. Φανταστείτε τι γίνεται σε συναδέλφους ή σε μη συναδέλφους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι χρειάζονται τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, με επαγγελματίες, με χρήματα από πίσω που θα μπορέσουν να κάνουν αυτή την έρευνα. Και το ερώτημα στο οποίο πάντα καταλήγει μια τέτοια συζήτηση είναι ποιο θα είναι το μοντέλο χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το μοντέλο χρηματοδότησης. Νομίζω δεν το έχουν βρει στις ΗΠΑ, δεν το έχουμε βρει σίγουρα εδώ. Προσπάθειες κάναμε όλοι και κάποιες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό λειτουργήσαν με τα ντοκιμαντέρ που εμείς φτιάξαμε, τον Τεπτόκραση και το Καταστρόικα, είχαμε τη στήριξη του κόσμου για να καλύψουμε τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα ή να πάρουμε στο Καταστρόικα και ένα μισθό. Έχοντας εργαστεί όμως 7 μήνες, καταλαβαίνετε ότι ως κόστος ευκαιρίας μπήκαμε μέσα ως δημοσιογράφοι, παρά την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου.
Εν τέλει, για να απαντήσουμε στο ποιο θα είναι το μοντέλο χρηματοδότησης, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα φιλοσοφικό, πολιτικό, ιδεολογικό ερώτημα του τι είναι η είδηση και του τι είναι η πληροφορία. Αν πούμε ότι η είδηση και η πληροφορία είναι ένα προϊόν, ανοίγονται μπροστά μας δύο δρόμοι, τους οποίους είδαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο διτός ρόλος των μέσων ενημέρωσης, από τη μία ως καπιταλιστική επιχείρηση που προσδοκά σε κάποιο κέρδος και από την άλλη ως μηχανισμός επιβολής κάποιες κυρίαρχες ιδεολογίες. Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο κρίνεται από το βαθμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε φορά και το κυρίαρχο σύστημα. Πριν το 2008 υπήρχε ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης ως καπιταλιστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν κάπως για το τι ήθελε ο αναγνώστης, τι ήθελε ο ακροατής και έτσι δημιουργούνταν και κάποια παράθυρα ευκαιρίας για εναλλακτικές μορφές δημοσιογραφίας και μέσα στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και αν ήταν τα λεγόμενα αριστερά άλοθη, όπως και αν τα χαρακτηρίσουμε, υπήρχαν αυτές οι φωνές. Μετά το 2008, όταν το σύστημα μπαίνει σε μια φάση κρίσης, κόβονται μαχαίρι γιατί εκεί πρέπει να κυριαρχήσει ο ρόλος τους ως διαμορφωτών της κοινής γνώμης και όχι ως μια επιχείρηση που προσδοκά έστω και στο ελάχιστο κέρδος. Αυτή είναι μία επιλογή. Να ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτό το διτό ρόλο των μέσων ενημέρωσης μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Το δεύτερο είναι να δούμε την πληροφορία και την ίδια την ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό. Και εκεί ανοίγονται πλέον μπροστά μας πολλοί άλλοι δρόμοι. Γιατί αν μιλήσουμε για δημόσιο αγαθό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για δημόσια χρηματοδότηση και στήριξη αυτού του αγαθού. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση που προφανώς δεν έχουμε χρόνο. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει κρατική ενίσχυση. Και κρατική ενίσχυση δεν σημαίνει επιδότηση της εφημερίδας, δεν σημαίνει επιδότηση του καναλιού ή του δημοσιογράφου, μπορεί να σημαίνει επιδότηση του αναγνώστη, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα και την πρόσβαση δωρεάν σε σωστή, έγκυρη, έγκριτη πληροφορία από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Εδώ είναι το σημείο που κόβω και φαίνεται να τελειώνω απότομα. Σας ευχαριστώ πολύ.